Πού πάμε? Πάμε λίγο να συζητηθούμε. Θέλεις? Πάμε βεβαίως στον ψηφιακό μας τοίχο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχεις δώσει εξετάσεις ψηφιακές εσύ ποτέ? Όχι, δεν έχω δώσει ψηφιακές εξετάσεις. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Πάμε να το συζητήσουμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης, τον κύριο Κοντάκη. Κύριε Κοντάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Κοντάκη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν. Πανεπιστημίου Κρήτης. Βέβαια, Πανεπιστημίου Κρήτης. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, κι εγώ, βλέπεις τι γίνεται με τα ψηφιακά εδώ πέρα. Διαβάζω ότι έχω μπροστά μου. Λοιπόν, κύριε Πρίτανη, διαβάσαμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να μην χαθούν, να μην χαθεί η εξεταστική και προκειμένου να προχωρήσουν οι φοιτητές στα εξάμηνά τους κανονικά, οι οποίοι αγωνιούν, έχουν τις δικές τους αγωνίες. Εδώ βλέπουμε πλάνα από τη χθεσινή συγκέντρωση στα προπύλαια που είχαμε. Το Υπουργείο λέει ψηφιακή εξεταστική στα πανεπιστήμια ως αντίδοτο στις καταλήψεις. Πρωτίστως, είστε έτοιμοι γι' αυτό, είστε σύμφωνοι με αυτό και είστε έτοιμοι? Θα σας πω, θα το καταλάβω. Δείτε, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο απλώνεται σε δύο πόλεις, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο από τα 7 τμήματα τα 3 έχουν κατάληψη. Ναι. Στο Ρέθυμνο είναι λίγο περισσότερα από τα 11 τμήματα δηλαδή, που είναι στο Ρέθυμνο. Είναι κατάληψη σε 5 ή 6. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι έχουν ήδη τελειώσει ή τελειώνουν τις εξετάσεις τους. Κάποιοι άλλοι φοιτητές έχουν χάσει τις εξετάσεις, ένα τμήμα αυτών, και μία σχολή του Ηρακλείου, η ιατρική, δεν έχει αρχίσει ακόμα τις εξετάσεις. Mm. Δηλαδή, ήταν αρχίσει τη Δευτέρα και έχει πάρθει αναβολή για την άλλη Δευτέρα. Ναι. Μεθαύριο. Λοιπόν, άρα έχουμε μια κατάσταση που δεν είναι για όλους το ίδιο. Χθες το βράδυ μας ήρθε όντως η εγκύκλιος που αναφέρεται. Είναι κάτι που εμείς θα το συζητήσουμε στη Σύγκλιτο και θα το συζητήσουμε διότι θέλουμε να ακούσουμε τις γνώμες των συναδέλφων. Υπάρχει εμπειρία από την προηγούμενη κατάσταση με τον COVID, όπου είχαμε ξανά το σύστημα των τηλεεξετάσεων. Δεν μπορώ να σας πω ότι οι εντυπώσεις που έχουν μείνει είναι οι καλύτερες, διότι είναι ένα σύστημα που σε μεγάλο βαθμό δεν εξασφαλίζει την αδιαβλητότητα των εξετάσεων. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να το πετύχουμε. Βέβαια, στην νόμο προβλέπεται ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το πετύχουμε αυτό. Ναι. Θα δούμε σήμερα στη συζήτηση που θα έχουμε ποια θα είναι η αντίδραση. Από το να χάσουν όμως το εξάμηνό τους, εσείς είστε σύμφωνος, η δική σας άποψη, η δική σας εισήγηση ποια θα είναι? Εγώ θα σας πω τη γνώμη τη δικιά μου. Εγώ είμαι ενάντια στις καταλήψεις. Δεν τις θεωρώ ότι είναι ένας θεμητός τρόπος διεκδίκησης αιτημάτων. Ναι. Από και πέρα όμως, δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. Αφορά όλη την χώρα. Η Σύνοδος των Πριτάνων και στην προχθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρεται ρητό σαφώς ότι θέλουμε ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Θέλουμε να γίνονται οι διαδικασίες οι καθημερινές, η εκπαιδευτική διαδικασία, όχι και στις σχολές. Έτσι, δεν είναι λοιπόν αποδεκτός τρόπος αυτός για διεκδίκηση αιτημάτων, κατά τη γνώμη τη δικιά μας. Κύριε Πριτάνη, είπατε ότι το σύστημα το ψηφιακό, το τηλεεξετάσεων επί της ουσίας, δεν εξασφαλίζει την αδιαβλητότητα. Πείτε μας ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς ξέραμε στην αίθουσα τον επιτηρητή που ερχόταν από πάνω, έβλεπε κανονικά, όλοι ήμασταν ίσοι μεταξύ ίσων. Σε κάποιες εξετάσεις είχαμε βιβλία, επιτρεπόταν το βιβλίο για να μπορούμε να έχουμε κριτική άποψη πάνω σε αυτό. Τώρα τι αλλάζει με αυτό, για πείτε μας λιγάκι, ποιο είναι το πρόβλημα? Δείτε, οι δυσκολίες. Καταρχάς, θα σας πω κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το βρίσκω πολύ άβολο. Δηλαδή, βρίσκω άβολο να έχω μια φοιτήτρια στο σπίτι του, ναι, έτσι όπου και μένει, και να έχω δύο κάμερες να τον παρακολουθούν. Δηλαδή, αν θα κοιτάει αριστερά ή δεξιά. Γιατί είχε γίνει και αυτό στην περίοδο του COVID. Δεν θα το ήθελα να γίνεται. Ναι. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να έχεις αδιάβλητη εξέταση είναι να μπορείς να τον έχεις face to face, έστω και σε παράθυρα, και να είναι εξέταση προφορική. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται ούτε σε όλα τα μαθήματα. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν γίνεται. Γιατί όταν έχεις εξετάσεις 500 φοιτητές, δεν μπορείς να το κάνεις. Θα τελειώσουμε του χρόνου, θα τελειώσουμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται επίσης σε όλα τα μαθήματα. Εγώ είμαι καθηγητής της ιατρικής. Ναι. Στο δικό μου μάθημα μπορώ να καταλάβω αν κάποιος πληρεί. Τι μάθημα κάνετε? Εγώ είμαι ορθοπαιδικός. Ορθοπαιδικός. Ναι. Μπορείτε. Μπορώ να καταλάβω. Έτσι. Μπορώ να καταλάβω από τον τρόπο. Δεν μπορούν όλοι. Ένας μαθηματικός δεν μπορεί να εξετάσει προφορικά.
ή δεν μπορεί να εξετάσει μόνο προφορικά. Μπορεί να γίνει και αυτό κάτω από προϋποθέσεις, άρα είσαι αρνητικός. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο νόμος της... κύριε Πρίτανη, ο νόμος της κυρίας Διαμαντοπούλου επιτρέπει στους Πρυτάνης, όταν έχουμε καταλήψεις, να κάνουν χρήση της δικαστικής οδού, να ζητήσουν από τον εισαγγελέα, να παρέμβει η αστυνομία, να φύγουν οι καταληψίες. Γιατί δεν το κάνετε? Κύριε Υποφάντη, εγώ έχω ζητήσει τη βοήθεια της πολιτείας για κατάληψη η οποία είναι από ήταν από έξω πανεπιστημιακά στοιχεία της, σε μια κτίριο του κέντρου του Ηρακλείου και από 21 χρόνια ήταν κατηλημένο. Και έγινε. Έγινε. Εδώ, στην περίπτωση των φοιτητών, δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα και να σας πω γιατί. Τα δικά μας παιδιά, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται, είναι παιδιά που τα βλέπουμε δίπλα. Τα βλέπουμε στα μαθήματά μας, τα βλέπουμε στις κλινικές μας. Δεν είναι εξωσχολικά στοιχεία. Δεν μπορώ αυτά τα παιδιά, εγώ, σαν Πρίτανης, να φανταστώ τον εαυτό μου ότι θα φωνάξω μία κλούβα μάτια να τα μαζέψει. Στους άλλους φοιτητές σας όμως που χάνουν τις εξεταστικές τους και τα μαθήματά τους, κύριε Πρίτανη, μπορείτε να απαντήσετε σε εκείνους? Βεβαίως. Καταρχάς, για να σας δώσω κάποια παραδείγματα να δείτε, γιατί μη φανεί ότι αυτή την ώρα χαϊδεύομαι, είμαστε αυστηροί. Εάν τα παιδιά δεν καλύψουν, χάσουν την εξεταστική περίοδο και δεν μπορούμε, δεν θα την έχουν. Εάν δεν κάνουν τις εβδομάδες τους, το εξάμεινο θα το χάσουν. Όμως δείτε, κατεβαίνουν οι φοιτητές στις συνελεύσεις τους και ψηφίζουν και σταματάνε τις καταλήψεις. Είχαμε παράδειγμα σχολής, δηλαδή αυτή την ώρα τρία τμήματα σε μία σχολή πήραν πίσω τις καταλήψεις με τη συμμετοχή των φοιτητών. Αντί λοιπόν κάποιοι να διαμαρτύρονται και να λένε ότι οι μειοψηφίες αποφασίζουν, ας πάνε, εάν έχουν, και να συμμετέχουν, ούτως ώστε να λήξει. Έχω διαβάσει για τα ζητήματα του. Ναι, αλλά με συγγνώμη τώρα, κύριε Πρίτανη, επειδή έχετε περάσει και εσείς από αυτά τα μετερίζια, αν έχετε σπουδάσει στην Ελλάδα, το έχετε δει. Τραμπουκίζονται οι φοιτητές που έχουν την άποψη, παιδιά, πάνε να συνεχίσουμε να τελειώσουμε το εξάμεινο, να βγούμε στην αγορά εργασίας. Τραμπουκίζονται από σκληροπυρηνικούς. Αυτοδιαχείριση θα κάνουν οι φοιτητές. Θέλω να πω, οι Πρυτάνης, ποιος ο ρόλος σας? Κοιτάξτε, να σας πω, δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια στο ίδιο. Δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αντιλαμβάνουμε αυτό που λέτε και έτσι μπορεί να είναι σε νοσοκομεία που είναι στο κέντρο της Αθήνας ή, εν πάση περιπτώσει, μέσα στον αστικό ιστό και με μια παράδοση χρόνων σε τέτοιου είδους ενέργειες. Στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και σας προσκαλώ να έρθετε να το περπατήσετε. Θα δείτε ότι οι φοιτητές έχουν τους δικούς τους χώρους έκφρασης. Mm-hmm. Έχουν δικούς τους χώρους, σέβονται τους χώρους. Έτσι, τους σέβονται τους χώρους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και στις συνελεύσεις που γίνονται δεν υπάρχει αυτό που διαβάζουμε που έγινε σε μια σχολή, σε ένα τμήμα της Αθήνας, σε μια σχολή προχθές. Δεν το έχουμε δει. Κατά συνέπεια, γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Δεν είμαστε, εάν χάσουν την εξεταστική, θα χαθεί μια εξεταστική. Εάν χάσουν τις εβδομάδες, θα χαθεί το εξάμεινο. Οι φοιτητές οι οποίοι διαμαρτύρονται να συμμετέχουν. Δεν γίνεται να αποφασίζουν 50 άτομα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Το εξάμεινο, Πρίτανη, αν χάσουν. Υπάρχουν φοιτητές που έρχονται, που ζουν εκεί, έρχονται από άλλες πόλεις. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ζητήματα οικονομικά. Νομίζω ότι τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, κύριε Πρίτανη. Θα προτείνατε εγώ Πρίτανης. Δεν είμαι Πρίτανης. Κύριε Κοντάκη, αν ήμουν Πρίτανης, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή και να συμμετέχουμε. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε πράγματα, αλλά εκτός αέρα, λέει, να το συζητήσουμε, να δείτε ότι υπάρχει διέξοδος. Αλλά αυτό απασχολεί εσάς και να υπάρχει δικαιοσύνη μεταξύ των φοιτητών που θέλουν να τελειώσουν, να βγουν στην αγορά εργασίας, να προχωρήσουν και αυτούς που μένουν πίσω. Θέλουμε να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντάκη, αυτή την εξαιρετική κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.